Ελάτε να απαντήσω εγώ. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο τι έγινε με το πρόστιμο. Η πρόταση για την αύξηση των προστήμων ήταν ένα κομμάτι της προτάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυρίως δεν θέλαμε να δώσουμε στους γιατρούς μας και στην Επιτροπή την αίσθηση ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ αυστηρά την εφαρμογή των μέτρων. Γιατί αυτό χρειαζόταν για να πιστούν και οι άνθρωποι αυτοί ότι μιλάμε σοβαρά. Ο κ. Πρωθυπουργός στη Βουλή άκουσε τις ενστάσεις και της αντιπολίτευσης και της φασαρίας που είναι στα social media κλπ. Και αποφάσισε να κάνει αυτή την αναβολή στην αύξηση των προστήμων. Για 10 μέρες, ναι. Μου έκανε εκπληκτική εντύπωση. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να πάει στην αναστολή των προστήμων, δηλαδή να κάνει αποδεκτό ένα αίτημα που εκείνη τη στιγμή ετίθεται στη Βουλή από την αντιπολίτευση, αντί σε πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας να πούνε όλοι μπράβο που το κάνετε δεκτό και Πρωθυπουργέ, πάμε παρακάτω, άρχισε ανάποδη κατηγορία. Α, δεν τρέπεσαι Μητσοτάκη που κάνεις κολοτούμπα και τώρα αλλάζεις το μέτρο. Δηλαδή να μην μιλάμε στη Βουλή, να μην ανταλλάσσουμε απόψεις, να μην δεχόμαστε κανένα αίτημα της αντιπολιτεύσεως, να μην ακούμε την κοινωνία. Γιατί αν ακούμε την κοινωνία είμαστε κολοτούμπες. Παιδιά. Όχι, ακούστε. Αλλά λέει το χειροκροτούσατε εσείς οι βουλευτές και στις δύο αποφάσεις. Σε αυτή την πανδημία και στην απόφαση όλοι του... κρινόμαστε. Σύμφωνοι. Σωστά. Η απόφαση για την αύξηση είχε το χαρακτήρα να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Γιατί αν δεν τον πάρουμε σοβαρά, σας είπα, θα καταστραφούμε. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσει την αναστολή ακούγοντας την κοινωνία και την αντιπολίτευση λοιπόν, είναι για να δείξουμε ότι ο κυβέρνης δεν είναι αυτό που θα παρακαλώ. Να ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ θα γίνει. Τον σε όλα Δημήτρη θα και τον Νίκο. Μετά. Όχι. Θέλω να το πω αυτό. Δεν μπορεί σε όλα να βρισκόμαστε. Δεν φεύγετε κύριε Δημήτρη. Δεν κλείνουμε. Δεν κλείνουμε. Λοιπόν.